Η πρόσφατη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου υποχρεώνει τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών να θεωρήσει τα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων του που έχουν οφειλές μέχρι την οριστική έκδοση απόφασης επί της προσφυγής τους. Έχουμε μία απόφαση από το δικαστήριο της ΝΕΜΕΑ, από τον Εμπορικό Σύλλογο, ο οποίος έκανε την προσφυγή, 49 άτομα. Είναι μια καλή και αυτή μια καλή απόφαση που δείχνει ότι υπάρχει κατανόηση και από πλευράς δικαιοσύνης πάνω σε αυτή τη λογική που βαδίζουμε όλοι οι επαγγελματίες και λέμε γιατί να πληρώνουμε χωρίς, γιατί να μας χρεώνουν χωρίς να μας παρέχουν αυτό που μας χρεώνουν. Η απόφαση είναι για 49 άτομα. Τους δόθηκε η δυνατότητα να θεωρήσουν τα βιβλιάρια ασθενείας μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση πλέον, όχι η έκτακτη αλλά η κανονική. Δείχνει και μας δίνει την ελπίδα ότι το δικό μας δικαστήριο που έχουμε καταθέσει ήδη τις προσφυγές, αλλά δεν έχουμε πάρει ημερομηνία που θα γίνει το δικάσιμος, δεν πήραμε ακόμη, πιστεύουμε στο Σεπτέμβριο να πάρουμε τη δικάσιμο, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα θετικό όταν έχουμε ακούσματα, όπως είπα, της ΝΕΜΕΑΣ, των Αθηνών, της Πάτρας, ότι η δικαιοσύνη βλέπει με πραγματικό μάτι το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Ευελπιστούμε, γιατί και οι ρυθμίσεις, ναι μεν είναι καλή η ρύθμιση των 100, δηλαδή έχει μεγάλο όγκο σαν 100 δόσεις, αλλά η οικονομική κατάσταση όπως προχωράει και πιθανόν και κάποιες εκλογές που λένε, δεν θα υπάρξουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα αν δικαιωθούμε και αφαιρέσουμε το ποσό αυτό που πραγματικά χρεώθηκε χωρίς να μας παρέχεται κάποια υπηρεσία, θα είναι ένα καλό βήμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς οικονομικά, γιατί θα έχει μικραίνει η οφειλή μας προς τον ΟΑΕ. Ελπίζουμε και παλεύουμε, ο συνδικαλισμός της δράμας το λιγότερο, να πούμε ότι παλεύουμε για να δικαιωθούμε και να δικαιώσουμε τους επαγγελματίες που εναγωνίως περιμένουν τέτοιες περιπτώσεις δικαίωσης, γιατί αισθανόμαστε ότι βάλλομαστε από παντού. Ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών δράμας, Όθωνας Μουρμούρης, υπενθύμησε ότι με πρωτοβουλία της ΟΕΒΕ δράμας ήδη έχουν κατατεθεί από τα τέλη του 2014 ομαδικές προσφυγές επαγγελματιών της περιοχής κατά του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, για τις οποίες εκκρεμεί η εκδίκαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας. 100 οι προσφυγές της δράμας που έχουν γίνει. Συνεχίζουν φυσικά όσοι θέλουν να έρθουν, αλλά με αυτή τη ρύθμιση έχει σταματήσει το ενδιαφέρον, να πούμε, πάνω σε αυτό στο νομικό. Ίσως περιμένουν και την απόφαση αυτή. Θέλω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι η δικαίωση οποιοδήποτε δικαστηρίο, ακόμη και αυτό που λέμε της ΝΕΜΕΑΣ, δεν δικαιώνει όλους τους επαγγελματίες της περιοχής, δικαιώνει μόνο αυτούς που κάνανε προσφυγή. Και στη δική μας την περίπτωση το ίδιο θα συμβεί αν δικαιωθούμε, αλλά φυσικά είναι κάτι μετά το διδικασμένο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να πάει και κάποιος άλλος για να μπορέσει να έχει τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα στην περίπτωση που είναι θετική η απόφαση. Τώρα, η Ομοσπονδία της Δράμας δεν ζητάει μόνο την περίθαλψη, ζητάει να αφαιρεθεί και το ποσό αυτό που έχει προσθεθεί χωρίς να μας παρέχεται υπηρεσία, αλλά το σημαντικότερο, και αυτό δείχνει και μία εντολή της Τρόικας, που στο καινούριο μνημόνιο λέει ότι δεν μπορεί να χρεώνεται ένας επαγγελματίας άσχετα από το εισόδημά του. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει συνδυασμός της εισφοράς του ΟΑΕ με το εισόδημά του. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να βγάζω 5.000 ευρώ το χρόνο ακόμη και σαν κέρδος και να πληρώνω εξίσου 5.000 ευρώ για την περίθαλψή μου. Άρα, μην έχοντας να φάω, αποκλείεται να επιβιώσω. Με λίγα λόγια, ένας νηστικός άνθρωπος θα έχει πεθάνει. Άρα, τι δυνατότητα μου δίνεις εσύ να είμαι σε περίθαλψη? Αυτό το διεκδικούμε και εμείς δικαστικά, έχει απόλυτη λογική, δείχνει και το μνημόνιο ότι και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι που τα ίδια κάνουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν συνδέσει με το εισόδημα. Ελπίδα έχουμε και πιστεύουμε, επειδή αγωνιζόμαστε δυναμικά, να δικαιωθούμε.